Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Μήνυμα ότι η Ελλάδα θα πρέπει να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις με την αρρωγή της Γερμανίας στέλνει η Άγγελα Μέρκελ λίγες ώρες πριν από την διήμερη επίσκεψή της στην Αθήνα σήμερα και αύριο Παρασκευή. Ενώ πρόκειται για την πρώτη επίσκεψή της στην Ελλάδα μετά από 4 χρόνια. Η Άγγελα Μέρκελ θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα αλλά και με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο. Το Βατερλό για την Ελντοράντο Gold, όπως φαίνεται, βρίσκεται στην Χαλκιδική. Με τα έργα στο πιο σημαντικό της ορυχείο να παραμένουν παγωμένα, η καναδική εξορυκτική εταιρεία δίνει μάχη με τον χρόνο και όλα αυτά ενώ το σφυροκόπημα της μετοχής της στο ταμπλό συνεχίζεται. Η αδυναμία της εταιρείας να εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες για τη λειτουργία των ορυχείων της στην Ελλάδα έχει δημιουργήσει μια χρόνια κατάσταση, η οποία, όπως προειδοποιούν οι αναλυτές, δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ ακόμη. Συνέργειες που θα ξεπερνούν τα 45 εκατομμύρια ευρώ θα προκύψουν από την συγχώνευση Ελάκτορ και Ελτέχ Άνεμος. Αυτό τόνισαν χθες οι διοικήσεις των δύο εταιριών κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με επενδυτές και αναλυτές, υπογραμμίζοντας παράλληλα την προσήλωσή τους στην προστασία των συμφερόντων όλων των μετόχων. Ο πρόεδρος της Ελάκτορ, Γιώργος Προβόπουλος, τόνισε ότι η προτινόμενη συναλλαγή είναι αμοιβαία υποφελής και για τις δύο εταιρείες, καθώς αμφότερες θα αποκομίσουν ωφέλη από το σαφώς ενισχυμένο μέγεθος της νέας εταιρείας, τις αυξημένες ταμιακές ροές αλλά και την ρευστότητα. Πτωτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το γενικό δίκτυμο να κυμαίνει σε 635,34 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,45% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.